Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έχει μία μελέτη, την υπαριθμόν 23, στο βιβλίο του Πνευματικά Γυμνάσματα, περί της ζωής του Ιησού Χριστού γενικώς θεωρουμένης, εις την οποία ο Κύριος πρώτον εφύλαξε υπακοή στους γονείς του, δεύτερον έκαμνε εργόχειρο και τρίτον εφύλαξε την προς Θεόν και προς τον πλησίον αγάπη. Και μας μιλάει κατ' εξοχήν για την ζωή του τα 30 χρόνια κοντά εις την υπεραγία Θεοτόκο, όπου έκαμε υπακοή και επίσης εργαζόταν πολύ ταπεινά. Και πρώτον εφύλαξε υπακοή στους γονείς του. Συλλογήσου, αγαπητέ, λέει ο Άγιος, ότι η ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού γενικώς θεωρουμένη μπορεί να διαιρεθεί σε τρία πράγματα. Πρώτον, στην υπακοή που φύλαξε εις τους γονείς του μέχρι τις ηλικίες των 30 ετών. Δεύτερον, στο εργόχειρο που έκαμε σε όλο αυτό το διάστημα. Και τρίτον, στην αγάπη που φύλαξε προς τον Θεό και προς τον πλησίον ύστερα από τους 30 χρόνους για τα οποία πρόκειται να μιλήσουμε χωριστά. Συλλογήσου λοιπόν, αδελφέ, ότι ο Δεσπότης των Απάντων, ο Κύριος όλων, στον οποίον υπακούν όλα τα όντα, αυτός εφύλαξε υπακοή στους γονείς του και μάλιστα υπακοή υπερβολική, άκρα υπακοή, για τρία πράγματα. Γι' αυτό είναι άκρα η υπακοή που έκανε ο Κύριος. Δια τα υποκείμενα, εις τα οποία γίνεται, τα πρόσωπα δηλαδή, στα οποία υπετάσσεται. Δεύτερον, για την ποσότητα του χρόνου που διήρκεσε η υπακοή του, 30 ολόκληρα χρόνια, και για την ποιότητά της, που ήταν τέλεια, ελεύθερη και χαρούμενη. Και πρώτον μεν υπερβολική, υπέρ των μέτρων και άκρα, αισθάνθη η υπακοή του Κυρίου για τα υποκείμενα εις τα οποία την έκαμε, για τα πρόσωπα δηλαδή, στα οποία υπετάσσεται. Διότι έφτανε μόνο εάν ο Κύριος φύλατε υπακοή στην Αγιωτάτη μητέρα του. Γιατί αυτή ήταν κατά φύσιν μητέρα του, η οποία από τα πανάχραντα αιματά της τον συνέλαβε και τον εβάστασε 9 μήνες στην κοιλία της και τον έθρεψε με το γάλα της. Επομένως είχε χρέος απαραίτητο να υπακούει σε αυτήν, αφού είναι γνήσιος και αληθινός Υιός της και νομοθέτης της πέμπτης εντολής του Δεκαλόγου, η οποία λέγει «Τίμα την μητέρα σου» ή να ευσυγέννητε, εις την έξοδο στο 20ο κεφάλαιο, στο 12ο στίχο. Και ακόμα λέγει στις παροιμίες «Ιε, μία πόση θεσμούς μητρός σου, μην αποθήσεις τις συμβουλές και τις εντολές της μητέρας σου». Και του «Ο Ισακούον Κυρίου, αναπαύση μητέρα αυτού», όπως λέγει στη Σοφία Σιράχ στο 3ο κεφάλαιο. Αυτός που υπακούει στον Κύριο θα αναπαύσει τη μητέρα του. Το να φυλάται όμως ο Κύριος υπακοή ακόμα επίσης και στον δίκαιο Ιωσήφ, αυτό δεν ήταν χρέος του, καθότι ούτε ο Ιωσήφ ήταν πατέρας του αληθινός και κατά φύση, ούτε ο Κύριος ήταν γνήσιος και φυσικός του Υιός. Αλλά και η πατρότητα εκείνου και η Υιώτης τούτου, του Κυρίου δηλαδή, ήταν εσχηματισμένη και όχι αληθινή, νομιζομένη και λεγόμενη, αλλά όχι και πραγματική και υπάρχουσα. Με όλο τούτο ο Κύριος, δείχνοντας υπερβολή υπακοής, υπάκουσε αδιάκριτα και στους δύο, και στην αληθινή μητέρα και στον νομιζόμενο πατέρα, σαν να ήταν αληθινός πατέρας του. Γι' αυτό και ο Ευαγγελιστής Λουκάς είπε «Και ειν υποτασσόμενος αυτής», υποτάσσεται εις αυτούς και στους δύο δηλαδή. Δεύτερον, εστάθη υπερβολική και άκρη υπακοή του Κυρίου δια την του χρόνου ποσότητα. Πόσα χρόνια έκανε ο Κύριος υπακοή? Σύμφωνα με τον 42ο ή 38ο κανόνα της εν Καρθαγένια Αγίας Συνόδου, ή καλύτερα να πούμε, σύμφωνα με τους φυσικούς και συνάμα βασιλικούς νόμους, έως τότε πρέπει να υποτάσσονται τα τέκνα στους γονείς τους και να είναι υπεξούσια σε αυτούς, έως να έλθουν σε κάποια ηλικία δεκτική
λόγου φρονήσεως και διακρίσεως καλού και κακού. Σε μια ηλικία όπου πλέον θα έχουν λογική, φρόνηση και διάκριση του καλού και του κακού. Δηλαδή, έως ότου γίνουν 15 ετών ή το πολύ πολύ έως 20 ετών. Σύμφωνα με το 32ο κεφάλαιο των αριθμών. Και απλώς, σύμφωνα με τη φυσική οξύτητα ή την νοθρότητα του νόους που έχουν ο καθένας αναλόγως. Και ύστερα από αυτούς τους χρόνους λύονται από την υπεξουσιότητα και την υπακοή στους γονείς και γίνονται αυτεξούσια και ελεύθερα. Ο δε Κύριος δεν ευχαριστήθηκε να μένει υπήκουος εις τους γονείς του σε τόσο μόνο διάστημα, αλλά εις μεν τον νομιζόμενο πατέρα του, δηλαδή στο μνήστορα Ιωσήφ, ήταν υποτασσόμενος έως ότου ζούσε εκείνος σε αυτόν τον κόσμο. Εις δε την αληθινή μητέρα του, εδιπλασίασε σχεδόν το διάστημα των χρόνων που φυλάτουν οι άλλοι ιοί στους γονείς τους και ήταν υποτασσόμενος σε αυτήν 30 ολόκληρα χρόνια. Γι' αυτό και ο Νήσις, Φωστήρ Θείος Γρηγόριος, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, εξηγώντας εκείνον τον λόγο που ο Κύριος είπε μετά το βάφτισμα στην Αγία Μητέρα του, στο γάμο της Κανά, δηλαδή το «Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο εκεί η ώρα μου, τι συμβαίνει μεταξύ εμού και σου γυναίκα, δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου», όπως τον λέει ο Άγιος Ιωάννης Ευαγγελιστής στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Ο Κύριος σαν να παραπονέθηκε με αυτό το λόγο προς τη μητέρα του, πως δεν την άρκεσαν οι τόσοι χρόνοι στους οποίους την υπήκουε, αλλά ζητούσε ακόμα να την υπακούει και τότε και να της κάνει ό,τι του λέγει. «Μου ποήκε η ώρα μου», δηλαδή δεν ήρθε ακόμα η ώρα να γίνω κι εγώ αυτεξούσιος και ελεύθερος. Πλην και τότε πάλι της υπήκουσε και έκαμε εκείνο που του ζήτησε, μεταβάλλοντας σε κρασί το νερό. Αυτά λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Στο δεύτερο τόμο, στο λόγο εις το «Όταν αυτό υπετάγει τα πάντα». Και λέγει ούτως, «Τι εμεί και εσύ γίνε, μη και ταύτης μου της ηλικίας επιστατήνε θέλεις. Τι μεταξύ μου και σου γυναίκα, μήπως και τώρα σε αυτή την ηλικία θέλεις να επιστατείς σε εμένα. Ούπο οίκη μου η ώρα ή το αυτοκρατές παρεχομένη τη ηλικία και αυτεξούσιον, δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου, η ώρα που θα μου παράσχει και εμένα το αυτοκρατές, το να μπορώ να κυριαρχώ στον εαυτό μου και να είμαι αυτεξούσιος». Τρίτον, εστάθη υπερβολική και άκρα η υπακοή του Κυρίου, διότι όσοι ιοί εστάθησαν από το αιώνος υπήκου εις τους γονείς του, και όσοι υποτακτικοί υπετάχθησαν στους κατά πνεύμα πατέρας και γέροντάς των, όλοι, χωρίς να εξαιρεθεί κάποιος, επειδή σαν απόγονοι του παλαιού Αδάμ και δηλητηριασμένοι από την παρακοή εκείνου και την ιδιορυθμία του θελήματος, με πολλή βία ή λίγη βία, έκοψαν το θέλημά τους και υπετάσσαν το. Χρειάστηκαν βία, όμως, ή έστω και λίγη. Ο δε Κύριος, με το να είχε το θέλημα της ανθρωπότητας πάντοτε υποταγμένο στο θέλημα της θεότητος, ακολούθως δεν είχε καμία βία, δεν δοκίμασε καμία βία στο να κόψει το θέλημά του. Κι έτσι υπετάσσε το κυβίκο εις τους γονείς του με όλη του την προθυμία, με όλη του τη θέληση, με όλη του τη χαρά, με όλη του την αγάπη, με όλη την ταπείνωση, χωρίς κανένα αγωγισμό, χωρίς καμιά αντιλογία εσωτερική ή εξωτερική, ή λόγου ή λογισμού. Και υπήκουε ετοίμος με προθυμία όχι μόνο στις ελαφρές υπηρεσίες αλλά και στις κοπιαστικές και βαριές. Όχι μόνο στα τίμια και ένδοξα έργα αλλά ακόμα και στα πλέον ευτελή και ταπεινά. Ω της αρήτου συγκαταβάσεως, εκείνος που καλεί με τη φωνή του τα νέφη και ευθύς έντρωμα του υπακούει με τη ραγδαία βροχή, όπως λέγει στον Ιώβ, «Καλέσεις δε νέφος φωνή και τρόμο ύδατος λαύρου υπακούσετε σου», θα φωνάξεις με φωνή τον νέφος και με τρόμο θα σου υπακούσει με ραγδαία βροχή. Αυτός εκαλείτο εφωνάζεται από τον Ιωσήφ να του φέρει νερό να πιει και παρευθείς υπήκουε. Εκείνος που στέλνει τους κεραυνούς και ευθύς πηγαίνουν αποκρινόμενοι
Τι ορίζεις? Όπως λέγει στον Ιώβ, αποστελείς δε κεραυνούς και πορεύσονται. Ερούσι δε σι, τι εστί, θα στείλεις κεραυνούς και θα υπάγουν. Και θα σου πούν τι συμβαίνει, τι ορίζεις. Αυτός απεστέλετο από την μητέρα του, στον αφέρει ξύλα ή φωτιά και αμέσως επήγαινε, αποκρινόμενος τι εστί μητέρ. Εδώ εγώ, αποστηλών με. Εδώ είμαι, στείλε με. Εκείνος ο αποκαλεί τα μη όντα ως όντα, κατά τον Απόστολο Παύλο, αυτός που φωνάζει δηλαδή τα ανύπαρκτα και τα φέρνει στην ύπαρξη, και εκείνος όπου όσα εννοεί ευθύς γίνονται και όσα θέλει ευθύς παραστέκονται μπροστέν του και του λέγουν κατά τη σοφήν Ιουδίθ, «Ιδού ήρθομεν παρών», όπως λέγει στο βιβλίο της Ιουδίθ, «διανοήθης και γεννήθησαν αδιανοήθης και παρέστησαν να ευβουλεύσω και είπαν, ιδού πάρεσμεν». Αμέσως έγιναν αυτά που διανοήθηκες και φάνηκαν μπροστά σου αυτά που θέλησες και είπαν, «Να, είμαστε εδώ». Αυτός ήταν έτοιμος να κάνει ευθύς όλα τα νεύματα και όλα τα θελήματα των γονέων του. Εν συντομία, εκείνος όπου με το λόγο του είπε και έγιναν όλα τα κτίσματα, αυτός είπε και γεννήθησαν, όπως λέει στον 148ο ψαλμό, και εκείνος του οποίου την προσταγή δεν μπορεί να παραβεί κανένα ποίημα, κανένα κτίσμα, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσεται, αυτός υπήκουσε σε όλα τα λόγια του πατρός και της μητρός του, του νομιζομένου πατρός και της μητρός του, και προστάζεται από αυτούς, και φωτιά να ανάπτει και το σπίτι να σκουπίζει και τράπεζα να θέτει και τα τριβλία, τα πιάτα να καθαρίζει και κάθε άλλη ευτελεστάτη υπηρεσία να κάνει. Τώρα τι λες εσύ όπου αναγνώσκεις αυτά? Εάν ο βασιλέας των αγγέλων εφύλαξε υπακοή στους γονείς του, δηλαδή εις τη λάσπη και στον πυλό, τον οποίον αυτός ο ίδιος έπλασε με τα χέρια του, πού έμεινες πλέον εσύ, ο και του μη όντως ευτελέστερος, γιατί είσαι αμαρτωλός? Πόσο υπακοή πρέπει να δείχνεις εις τους κατασάρκα γονείς σου, πόση τιμή πρέπει να τους προσφέρεις, πόση αγάπη να τους έχεις και πόση ευχαριστία να τους αποδίδεις? Επειδή κάθε τέκνο χρωστεί να δίδει τα τέσσερα αυτά στους γονείς του, υπακοή δηλαδή τιμή, αγάπη και ευχαριστία, και να λαμβάνει πάλι και αυτό από αυτούς άλλα τέσσερα. Πρώτον ανατροφή, δεύτερον βοήθεια, τρίτον παιδεία, παιδαγωγία δηλαδή, και τέταρτον καλό παράδειγμα. Μάλιστα δε και εξαιρέτως τα τέκνα πρέπει να έχουν μεγάλη υπομονή στα ελαττώματα και στα γυρατεία των γονέων τους, όπως είναι γραμμένο στη Σοφία Σιράχ στο τρίτο κεφάλαιο, «Τέκνον αντιλαβού εν γύρα πατρός σου, κάνα πολύ πισίνεση, συγγνώμη έχει, και μία τιμάσεις αυτόν εν πάση ισχύη σου, παιδί μου, να φοηθήσεις τον πατέρα σου στα γεράματά του και αν χάσει τη σύνεσή του, το μυαλό του, να τον συγχωρήσεις και να μην ατιμάσεις αυτόν με όλη σου την δύναμη, να τον προστατεύσεις και να τον περιθάλψεις. Και τι νομίζεις, αγαπητέ, πως έχεις να λάβεις καμία προκοπή, ή σωματική ή ψυχική, αν ίσως παρακούεις τον γονέο σου, βγάλε το από το νου σου. Υιός γαρφησί ανήκος εν απολία, όπως λέει στις παροιμίες. Ο υιός που δεν υπακούει τους γονείς, χάνεται. Εάν εσύ καταφρονείς τον πατέρα σου, είσαι βλάσιμος. Και αν παροργίζεις και λυπείς τη μητέρα σου, είσαι κατηραμένος από τον Κύριο. Όπως λέει πάλι στη Σοφία Σιράχ, ως βλάσφημος ο εγκαταλείπων πατέρα και κατηραμένος υπό Κυρίου, ο παροργίζων μητέρα αυτού. Εάν εσύ τιμάς τον πατέρα σου, θέλεις τιμηθεί από τα παιδεία σου. Και αν λάβεις την ευλογία του πατρός σου, θέλουν στηριχθεί τα θεμέλια του οίκου σου. Ο τιμών πατέρα εφρανθίσεται επιτέκνων. Ευλογία γάρ πατρός στηρίζει οίκους τέκνων. Κατάρα δε μητρός εκριζεί θεμέλια. Όλα αυτά είναι καταγραμμένα και βρίσκονται στη Σοφία Σιράχ. Για να πω με συντομία, έχεις χρέος
να υπακούεις σε όλα τα των γονέων σου. Τότε δε μόνο να μην τους ακούεις, αλλά να προτιμάς την του Θεού αγάπη, όταν σε προστάζουν να κάνεις κανένα κακό και να παραβείς εντολή Θεού ή και σε εμποδίζουν από την καλύτερη ζωή στην οποία μπορείς να ευαριστήσεις περισσότερο τον Θεό. Ό,τι λογής είναι η καλογερική ζωή. Τι λέει δηλαδή εδώ ο Άγιος? Πρέπει το παιδί να υπακούει στους γονείς σε όλα, εκτός εάν ο πατέρας ή η μητέρα τον προστάζουν να κάνει κάτι αντίθετο με την θέληση του Θεού. Τον παρακινούν να παραβεί κάποια εντολή του Θεού ή τον εμποδίζουν να κάνει μια καλύτερη ζωή, πνευματικότερη ζωή, όπως είναι η αφιέρωση εις τον Θεό δια του μοναχισμού. Και πλατύτατα για αυτό το θέμα γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος στον λόγο του προς πιστόν πατέρα, στον οποίο γράφει ότι δεν πρέπει οι γονείς να εμποδίζουν τα παιδιά τους εάν θέλουν να καλογερεύσουν. Και ολόκληρο λόγο κάνει εναντίον εκείνων των γονέων οι οποίοι ζητούν να κακοποιήσουν εκείνους που παρεκκίνησαν τα παιδιά τους στην καλογερική ζωή. Και μάλιστα, εάν αυτά είναι η στελεία διάκριση λογικού, είναι δηλαδή όριμα πνευματικά και μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Κατακρίνονται δηλαδή οι γονείς που επιτίθεται και εμποδίζουν τα παιδιά τους να ασκήσουν το μοναχισμό, αλλά και επιτίθεται εναντίον εκείνων οι οποίοι παρακίνησαν τα παιδιά τους στο μοναχισμό. Ο Κύριος από μέρους ηνίξα το τούτο, όταν εν το ιερό όν είπεν στους γονείς του όταν το ζητούσαν. Τι ότι ζητείτε με, ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου διήνεμαι, τι με ζητάτε, δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι εκεί που είναι ο πατέρας μου, ο ουράνιος. Πλην και όταν οι γονείς εμποδίζουν τα τέκνα, αυτά πρέπει να πασχίζουν όσο το δυνατόν για να αναχωρούν με την ευλογία τους. Όσο είναι δυνατόν να φεύγουν από το σπίτι τους για το μοναχισμό με ευλογία. Αυτή την ίδια υπακοή, για να μην λέγω και περισσότερη, πρέπει να φυλάτες αγαπητέ και στον πνευματικό σου πατέρα και στον δια του μοναδικού σχήματος γενόμενο γέροντά σου. Γιατί η υπακοή που προσφέρεις εις τον ίδιο Θεό αναφέρεται. Υπόταση λοιπόν εις αυτόν όχι μόνον όλα σου τα θελήματα, το οποίο είναι ευκολότερο, αλλά ακόμα και όλα σου τα φρονήματα, το οποίο είναι δυσκολότερο, γιατί η υπακοή είναι κοπή θελήματος, αλλά και φρονήματος. Γιατί πολλοί υποτακτικοί εκόπτουσοι, ναι, κόβουν το θέλημά τους και κάνουν το θέλημα του γεροντός του, μα το φρόνημά τους δεν το κόπτουν, και μάλιστα αν είναι και λογιότατοι, αν έχουν κάποια μόρφωση, κάποια λογιοσύνη. Αλλά έχουν πάντοτε μια τέτοια ιδέα βαθιά ριζωμένη στην καρδιά τους, ότι εκείνο που αυτοί φρονούν και συλλογίζονται για κάθε πράγμα είναι καλύτερο και φρονιμότερο από εκείνο που φρονεί και συλλογίζεται ο γέροντάς τους. Από αυτό δε το φρόνημα πολλές φορές καταντούν και στο να μην κόβουν το θέλημά τους, το οποίο πόσο είναι μακράν της αληθινής υποταγής, το έδειξε η ιστορία του Σαούλ και του προφήτου εκείνου που εφόρει στο πρόσωπό του τον Τελαμόνα. Ποιες είναι αυτές οι δύο ιστορίες? Ο Μέγαρ Σαούλ δεν εφύλαξε υπακοή στην προσταγή που του έδωσε ο προφήτης Σαμουήλ να εξολοθρεύει όλα τα κούρση, όλα τα λάφυρα δηλαδή, όπου λάβει εκ του Αμαλίκ, από ανθρώπου έως κτίνος. Θα έπρεπε να εξολοθρεύσει κάθε τι που θα έπαιρνε ως λάφυρο από τους Αμαλικίτες, είτε άνθρωπος ήταν είτε ζώο. Όμως ο Σαούλ δεν το έκανε αυτό. Στοχάστηκε πως είναι καλύτερο να φυλάξει τα καθαρά ζώα για να τα θυσιάσει στο Θεό.
Ταυτόν υπήν στοχάστηκε πως η δική του φρόνησης και θέλησης είναι καλύτερη από την του Σαμουήλ, του γεροντός του, του προφήτου. Και έτσι άκουσε από τον προφήτη «Ιδού ακοή υπέρθυση αναγαθή». Όμως άκουσε το εξής, «Η υπακοή είναι ανώτερη από την θυσία την αγαθή και η επακρόασης υπέρστεαρ κρυών και το να ακούσεις είναι ανώτερο από το να προσφέρεις τα λύπη των κρυών, των κρυαριών στον Θεό». Αυτό είναι που θέλει ο Θεός, την εκοπή του θελήματος και του φρονήματος και όχι εξωτερικές θυσίες με παρακοή. Ο δε προφήτης εκείνος, η δεύτερη περίπτωση, η δεύτερη ιστορία, που δείχνει το αναγκαίο της υπακοής, υπάρχει και αυτή στο βιβλίο Γάμα Βασιλειών, ενώ η ιστορία του Σαούλ και του Σαμουήλ που αναφέραμε είναι στο πρώτο βιβλίο των Βασιλειών. Εδώ στο τρίτο βιβλίο υπάρχει ένας μυστηριώδης προφήτης, ο οποίος βρίσκοντας έναν στο δρόμο, του είπε να τον χτυπήσει. Εκείνος όμως, στοχαστής στον λόγο του προφήτου ως μωρόν, νόμιζε ότι είναι ανόητος ο λόγος του προφήτου, ταυτόν υπήν στοχαστής τον εαυτό του φρονιμότερο από τον προφήτη, δεν τον χτύπησε. Και τότε τι έγινε, βγήκε ένα λεοντάρι και τον θανάτωσε. Πάταξον με δει, και ούκη θέλησε ο άνθρωπος πατάξει αυτόν. Χτύπησε με, του είπε ο προφήτης, και εκείνος δεν θέλησε να τον χτυπήσει. Και βρίσκει αυτόν λέον και πάταξε αυτόν. Και τον βρήκε ένα λιοντάρι και τον εφώνευσε. Ο καλός και φρόνιμος υποτακτικός πρώτον εξετάζει με πολλή επιμέλεια και βρίσκει γέροντα δόκιμων και διακριτικών. Και έπειτα αφού τον έβρει και αφιερώσει τον εαυτό του σε αυτόν, υποτάσσει πλέον εις το εξής όλα και θελήματα και φρονήματα στην φρόνηση εκείνου και θέληση και τον ακολουθεί ως αν ένα κτίνος, όπως λέγει ο Δαβίδ, «Κτινόδης εγεννήθην παρασύ» στον 72ο Ψαλμό. Και ο λόγος του γέροντος θεωρείται εις αυτόν ως αν τύπος και κανόνας, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Πού γοκισμός, πού παρακοή, πού αντιλογία πλέον μένει σε εκείνον, επειδή στο Μέγα Βασίλειο η αντιλογία το αυτοκρατορικόν και ανυπότακτον δείκνηση. Όταν ο υποτακτικός αντιλέγει, φανερώνει ότι ο ίδιος θέλει να είναι αυτοκράτορας, δηλαδή να κυριαρχεί αυτός τον εαυτό του και να είναι επίσης και ανυπότακτος. Και για να πω με συντομή, ο υποτακτικός έχει χρέος να υπακούει σε όλα στο γέροντά του, εκτός μόνον εάν τον διδάσκει κάποια αιρετικά και κακόδοξα και έξω αντίθετα από τις εντολές του Κυρίου και από τα παραδεδομένα από τους θείους πατέρες. Τότε βεβαίως δεν οφείλει να υπακούσει, δεν πρέπει να υπακούσει. Αχ, καταλήγει ο Άγιος Νικόδημος, εσύ αδελφέ πόσες φορές παρήκουσες και τον φυσικό σου γονέο και τον πνευματικό σου πατέρα, πόσες φορές τους παρόργησες, πόσες φορές τους λύπησες με τις αντιλογίες σου. Να ντραπείς λοιπόν, να ντραπείς το χαζόμενος πόσο είσαι μακριά από το παράδειγμα του Ιησού Χριστού, ο οποίος καθώς σε όλες τις αρετές έγινε τύπος σε σένα, έτσι έγινε και τύπος της υπακοής, για να ακολουθήσεις κατόπιν στα ίχνη του. Γι' αυτό λοιπόν μετανόησε και ζήτησε του συγχώρηση και παρακάλεσε τον να σε διδάξει αυτός ο ίδιος την αληθινή και τέλεια και ευάρεστη υπακοή. Διότι αυτός, αν και είναι Υιός και Λόγος και Σοφία του Πατρός, και από κανένα δεν χρειάζεται να μάθει τίποτε, μόνο τούτο, αφού έγινε άνθρωπος, έμαθε την υπακοή από εκείνα που έπαθε, όπως λέγει ο Μακάριος Παύλος στην προς Εβραίους. «Κέπερ ον Υιός έμαθεν αφών έπαθε την υπακοή». Και καθώς αυτός υπήκουσε στον ουράνιο πατέρα μέχρι θανάτου και θανάτου σταυρικού, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, όπως λέγει στην προς Φιλιππησίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, έτσι παρακάλεσε τον με όλη την πίστη και την αγάπη να δυναμώσει και σένα με τη χάρη του και με το παράδειγμά του για να φυλά της υπακοής στους γονείς σου και στους πνευματικούς πατέρα σου
αν χρειαστεί και μέχρι θανάτου. Επειδή η αληθινή και τέλεια υπακοή, μέχρι θανάτου έχει τον όρο της, το όριό της, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτά και ας παραδειγματιστούμε από τον Κύριο και ας αγωνιστούμε κι εμείς στο Μέγα και Σωτήριο Αγώγημα της υπακοής για να εξελθούμε της Βασιλείας του Θεού. Το δεύτερο ημών δόξα πάντοτε νου και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.